Στρατός Θεός ηλεκτός πανευκλεών αθλητών, στερότητη πίστεως, εξ Αφρικής συνδραμών, γενναίος ηγών είστε. Σύμφρονες γάρτη γνώμη, και τη τρόπη οφθέντε συναθλή εναγώσιν ανεβήχθησαν πάντες και νυν καθηκετεύουσι σώζεστε δέκα του μηνός Απριλίου, τερεντίου Αφρικανού Πομπιού, Μαξίμου και ετέρων 36 μαρτύρων, Ολδάς Προφήτηδος, Ιακώβου Πρεσβυτέρου Αζά Διακόνου, Δήμου Νεομάρτυρος του Αλιέως Εξμύρνης, Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Η Άγιοι Τερέντιος Αφρικανός Μάξιμος Πομπίιος και άλλοι 36. Ο καυτός άνεμος της Αφρικής δεν άργησε να φέρει τη διαταγή του Δεκίου που διέταξε ανελαίητο το διωγμό κατά των χριστιανών. Η Αφρικανική Χριστιανική Κοινότητα υπέστη φοβερή δοκιμασία. Μπροστά στα φρικτά βασανιστήρια ένας μετά τον άλλον έπεφταν στην πλάνη της ειδωλολατρίας. Μπροστά στο μεγάλο αυτό κίνδυνο, σαράντα χριστιανοί με επικεφαλής τους Τερέντιο, Αφρικανό, Μάξιμο και Πομπίιο, αποφάσισαν να αντισταθούν στους ειδωλολάτρες και να ενθαρρύνουν έτσι τους υπολείπους χριστιανούς. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μπροστά στον ηγεμόνα Φουρτουνάτο και ομολόγησαν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Χωρίς καθυστέρηση ο ηγεμόνας διέταξε να τους βασανίσουν πολύ σκληρά. Τότε ο ένας ενίσχυε τον άλλο με τα λόγια του Κυρίου μας. «Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε». Κατά Ματθέον 28. «Μη φοβηθείτε δηλαδή από εκείνους που θανατώνουν το σώμα, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να θανατώσουν την ψυχή. Και όπως έλεγε και ο Πατροκοσμάς ο Ετολός, το σώμα σας μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν, να το κομματιάσουν, να το τηγανίσουν, να το σκοτώσουν. Την ψυχή σας όμως δεν μπορούν να την κάνουν τίποτα. Την ψυχή σας μόνη σας την παραδίδεται στον εχθρό. Όταν ο ηγεμόνας είδε ότι με τα βασανιστήρια δεν κατάφερε τίποτα, διέταξε τελικά να τους αποκεφαλίσουν και ενώ τους οδηγούσαν στον τόπο της εκτέλεσης, αυτοί έψαλαν «Έσωσα σημάς, Κύριε, εκ των των ημάς και τους μισούντα σημάς κατήσχυνας». Ψαλμός 43, στίχος 8, που σημαίνει «Μας έσωσες, Κύριε, από αυτούς που μας θλίβουν και καταντρόπιασες αυτούς που μας μισούν». ο Άγιος Γρηγόριος Πέμπτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπόλεως. Γεννήθηκε στην Δημητσάνα της Αρκαδίας το 1745. Το 1797 έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης και εξεδιώχθη δύο φορές. Τρίτη φορά επανήλθε στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπόλεως το 1818 παρέμεινε πατριάρχης μέχρι τον μαρτυρικό του θάνατο, δηλαδή μέχρι τις 10 Απριλίου του 1821, διότι δεν δέχθηκε να διαφύγει μυστικός για να σώσει την ζωή του. Οι δολοφονίες των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη είχαν αρχίσει και συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος του Μαΐου. Τον Πατριάρχη επί τούτου τον εκτέλεσαν την ημέρα του Πάσχα την Κυριακή του Πάσχα απανχωνίστηκε από τις τουρκικές αρχές στην θύρα του Πατριαρχείου ως μυστικός προτεργάτης του εθνικού αγώνα των Ελλήνων, ο οποίος είχε ήδη αρχίσει. Το ιερό λείψανό του, ύστερα από τρεις ημέρες, ρίχτηκε στον κεράτιο κόλπο. Ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε από τον πλοίαρχο Ιωάννη Σκλάβο στην Οδυσσό, όπου και ετάφη με εξαιρετικές τιμές. Το 1871 τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και κατετέθησαν από το 1872 στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών. Το μήνυμα της ημέρας Όπου υπάρχει πνευματική διδασκαλία, εκεί υπάρχει και η αγνότητα και η σεμνότητα. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Δυμητσάνη των εγώνων Βυζαντιού, των Προεδρών και το τη Ελλάδο Απασή. θείων και καθχήμα γρηγόριων την μεν πιστή ως μάρτυρα Χριστού πανευκλαίει. Ήν πτεσμάτων των ηλασμών, παρά Θεού κραυγαζόντες, δόξα το δε ισχύει. Δόξα το σε στεφανό αντί. Δόξα το ευκλία ουρανών. Δόξα σαν τη σε αγίοι.